Και όπως κατεβαίνεις φίλοι μου από τα Σαρδίνια, από Βαρετάδα, Σαρδίνια, Κάμπο, απολαμβάνεις αυτή την ωραία θέα, τη μοναδική θέα μπορώ να πω, αυτό τον ωραίο κολπίσκο του Χαρβασαρά. Sorry, αλλά επειδή μασάω, έφαγα λίγο μια μπάρα και δεν ήθελα να χάσω αυτό το τοπίο. Είπα σας το δείξω ταυτόχρονα. Χαρβασαρά, για τους παλιούς, για τους νέους, είναι η Αμφιλοχία, φίλοι μου. Ναι, αυτό το όμορφο χωριό που δυστυχώς ο εξυγχρονισμός την πλήγωσε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μία Ιωνία οδό, το πρώτο πλήγμα. Και το δεύτερο και το πιο καθοριστικό, Αμβρακία οδό. Δυστυχώς, όλα αυτά τα ωραία χωριά, Κομόπολη, Κομόπολες, δηλαδή οικισμοί που περνάγανε οι κεντρικοί δρόμοι, ζούσανε παιδιά, ζούσανε. Δυστυχώς τώρα ο εξυγχρονισμός σκοτώνει. Δεν λέω καλό πάνω απ' όλα η ασφάλεια, είναι το καλύτερο, αλλά κοιτάμε και τις παράπλευρες απώλειες, όπως γίνεται παντού, όπως θα γίνει κάποια στιγμή και στο δικό μας, στο Λούρο Πρέβεζας, όπου όταν θα φτιαχτεί, θέλει δεν θέλει, θα φτιαχτεί ένας εξωτερικός περιφερειακός δρόμος που εικάζω να είναι παράκαμψη της Ιωνίας, αν το ξέρετε, δηλαδή να είναι να πηγαίνεις μέχρι το Ζέφυρο και μετά να μπαίνεις από εκεί χωρίς να έχεις καμία επικοινωνία δηλαδή με το Λούρο και να πηγαίνεις Ιωνία. Πρέπει να γίνει, πρέπει. Και ναι, και ο Λούρος σιγά σιγά θα ξεψυχήσει, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια, όπως έχει γίνει παντού, όπου δυστυχώς πέθαναν τα πάντα. Και τα πρώτα μεγαλύτερα θύματα ήταν όταν έγινε η Εγνατία οδό. Περνάω και βλέπω αυτά τα μαγαζάκια, τα ερημωμένα, τα εγκαταλελειμμένα, τα ρημαγμένα, δεν υπάρχει τίποτα, σπαγμένα όλα. Το λέω και με πονάει η ψυχή, γιατί κάποτε εγώ σε αυτά τα μαγαζιά, μάλλον κάποτε αυτά τα μαγαζιά ζούσαν με εμάς που κινούμασταν, και ειδικά με τις φορτηγατζίδες. Αλλά αφού σας το έβγαλα, μέχρι να κλείσει από μπαταρία, κάτσα να σας δείξω έτσι και μία ήσυχη βόλτα στην όμορφη Αμφιλοχία. Ήσυχη. Η ώρα είναι 5:20. Ξέρετε τι γινόταν πριν το θύσει η κυκλοφορία, η Αμβρακία. Ξέρετε, είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω πώς από αυτά τα μαγαζιά που βλέπετε τώρα θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Ειλικρινά, πόσα. Κάποτε φανταστείτε για να πας από εδώ μέχρι τον Κόμβο. Τι έκανες, πήγαινες σημειωτών βάδι. Τώρα, καλά, αεροδρόμιο, όπως έτσι ήταν και το πρωί που ήρθα. Δεν υπήρχε ψυχή. Α, κάτι γίνεται. Εδώ οι ντόπιοι δηλαδή, και αυτοί που έρχονται για να φάνε φρέσκο ψαράκι. Όσοι έχουνε φρέσκο. Πάμε δεξιά Πρέβεζα, ταμπέλα 57. 57 από τον παλιό το δρόμο, έχει μείνει εκεί. Κοιτάξτε παιδιά, όλος ο δρόμος δικός μου. Εδώ που σε λίγο σιγά σιγά θα αρχίζουν να μπαίνουν λουκέτα. Είναι αναπόφευκτο, σκατά στο στόμα μου, το λέω. Σκατά στο στόμα μου. Μην νομίζετε ότι το θέλω. Με περάστε ότι είμαι κανένας τρελός, αλλά η ιστορία αυτό έχει δείξει, δυστυχώς. Εδώ σε λίγο θα σε κυνηγάνε με σφεντόνα.
αυτά εδώ από ίσως ένα από τα αραιότερα μέρη του Αμβρακικού κόλπου, εδώ στην όμορφη Αμφιλοχία, στο παλιό Καρβασαρά. Φίλοι μου, να είστε όλοι καλά. Και να γράψω και τον επίλογο του όμορφου σημερινού μου ταξιδίου, που το ξεκίνησα ως μια βόλτα σόλο και στο τέλος κατέληξα να είμαι με τρία παιδιά από την Πρέβεζα, έναν εκ των οποίων το γνωρίζετε λίγο πολύ όλοι, είναι ο Μάριος ο Κατσής, ο πρωταθλητής kickboxer και youtuber και καθηγητής κιόλας. Και έτσι καταλήξαμε να πιούμε ένα ωραίο καφεδάκι πατροπαράδοτο ελληνικό στα Άγραφα, τα παιδιά πήγανε πιο πριν από μένα, εγώ συνέχισα, πήγα λίγο στα Επινιανά επειδή ήθελα να συνεχίσω και αυτά. Και τώρα σιγά σιγά, ώρα 5 και 23, έξω από την όμορφη Αμφιλοχία γυρίζω για την έδρα μου, την όμορφη Πρέβεζα. Να σας το λέει καλά. Γεια σας!